Ναι, τρυφήν την ακυράτων, ηχνήλα τον εκπαιδός, βασάνους υπήν υπέρ Χριστού του Θεού και ηθλίσας αριστά. θαυμάτων, κομισάμενος χάριν, λύτρος επάσης και παντίας ανάγκης. Τρίφων μεγαλομάρτης, του σε μακαρίς, 1 Πρώτη του μηνός Φεβρουαρίου Τα προεόρτια της υπαπαντής του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού και Θεία και Ιερά Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Τρίφωνος. Ο ένδοξος Μάρτυς του Χριστού Τρίφων καταγόταν από την λάμψακο της Φριγίας. Οι γονεί του, άνθρωποι ταπεινοί και ευλαβείς, του ενέπνευσαν από νεαρή ηλικία τις Άγιες Ευαγγελικές Αρετές και από πολύ νωρίς έλαβε από τον Θεό τα χαρίσματα να θεραπεύει ανθρώπους και ζώα από τις ασθένειες και να εκδιώκει ακάθαρτα πνεύματα, εξακολουθώντας πάντα να ασκεί το ταπεινό επάγγελμα του χινοβοσκού, έβος και δηλαδή χίνες. Κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Γορδιανού 238 έως 244 ένας μενόμενος δαίμονας κυρίευσε την θυγατέρα του ηγεμόνα χωρίς οι γιατροί και οι μάγοι να μπορούν να κάνουν το παραμικρό για αυτήν. Μια μέρα ο δαίμονας ανέκραξε. Μόνο ο τρίφων έχει την δύναμη να με διώξει. Ο γορδιανός ευθύς έστειλε αξιωματούχους σε όλη την αυτοκρατορία να αναζητήσουν τον άνθρωπο αυτόν. Τον βρήκαν να βόσκει γαλήνια τι χήνε του και οδήγησαν τον 17χρονο νέο στην Ρώμη. Φθάνοντας εκεί ο τρίφων, με την δύναμη τη προσευχή του, εξέβαλε τον δαίμονα και τον ανάγκασε να εμφανιστεί στου κατοίκου τη πόλεω με την μορφή μαύρου και αποκρουστικού σκύλου και να ομολογήσει ότι ήταν όργανο του μισόκαλου διαβόλου και ότι ο ίδιος όπως και οι όμοιοι του οι δαίμονες ήσαν ανίσχυροι απέναντι στους χριστιανούς. Γεμάτος ευγνωμοσύνη ο αυτοκράτορας γέμισε τον τρίφωνα με δώρα, τα οποία ο Άγιος τα μοίρασε στους φτωχούς καθ' όλη τη διαδρομή της επιστροφής του στην πατρίδα του. Γύρισε στις ειρηνικές ασχολίες του, επιτελώντας θαύματα και σκορπώντας γύρω του θείες ευλογίες μέχρι τον διωγμό του Δεκίου, το έτος 250. Τον κατήγγυλαν τότε στον έπαρχο της Ανατολής Ακυλίνο ως επικίνδυνο υπέρμαχο του χριστιανισμού. Στους στρατιώτες που στάλθηκαν να τον συλλάβουν παραδόθηκε ο Άγιος από μόνος του και παρουσιάστηκε ενώπιον του δικαστηρίου στην Νίκαια ακτινοβολώντας ολόκληρος Θεία Χάρη και αντιμετωπίζοντας με περιφρόνηση και παρησία τόσο τις κολακίες όσο και τις απειλές του επάρχου. Και έπειτα ξεκίνησαν τα βασανιστήρια. Πρώτα τον κρέμασαν στο τιμωρητικό ξύλο και επί τρεις ώρες τον χτυπούσαν με ξύλινα ξύφη που χρησιμοποιούσαν οι στρατιώτες στις ασκήσεις τους. Ο Τρίφων όμως έδειχνε να είναι ξένος στον πόνο και ο τύρανος διέταξε τότε να τον δέσουν πίσω από το άλογό του και να τον αναγκάσουν να τρέχει ανυπόδητος επάνω στους χαλικόστρωτους και παγωμένους δρόμους. Όταν τον έφεραν πίσω στην Νίκαια, αρνήθηκε να προσφέρει λατρεία στο είδωλο του αυτοκράτορα και τότε του έμπηξαν καρφιά στα πόδια και τον έσυραν έτσι στο κέντρο της πόλεως. Η αγάπη του όμως για τον Χριστό μεταμόρφωσε τους πόνους του νεαρού μάρτυρος σε θείες τρυφές και το θέαμα των μαρτυρίων του προκάλεσε τον θαυμασμό του πλήθους. Οι στρατιώτες τότε εξάρθρωσαν τα μέλη του, τον ράβδισαν λισαλέα και έκαψαν όλο το σώμα του με δαυλούς. Ο Άγιος όμως υπέμενε τα πάντα με χαρά, προσευχόμενος υπέρ των δημίων του. Και έφνης Στέφανος από Άνθη και κοσμημένος με πολύτιμους λίθους ήλθε εξ ουρανού και έστεψε την κεφαλή του. Ο Ακυλίνο, ανίσχυρός και καταγέλαστος έδωσε τότε διαταγή να τον πάρουν έξω από την πόλη και να τον αποκεφαλίσουν. Πριν όμως προλάβει ο Δήμιος να κατεβάσει το φωνικό ξύφος, ο Άγιος Μάρτης παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό. Οι χριστιανοί της Νικαίας έσπευσαν να τιμήσουν το Άγιο λείψανό του, αλλά ο Άγιος τους φανερώθηκε και τους αποκάλυψε ότι η θέση του ήταν στην γενέτηρά του. Ενταφιάστηκε λοιπόν στην Λάμψακο, όπου επετέλεσε πλήθος θαυμάτων ανά τους αιώνες. Οι πιστοί μέχρι και σήμερα επικαλούνται την βοήθειά του για την προστασία των κήπων και των καλλιεργιών τους από ακρίδες, ερπετά και κάθε είδους βλαβερά ζώα. Επίσης, ο Άγιος Μάρτης Τρίφων θεωρείται και προστάτης των αμπελουργών.